Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, μαθητές και μαθήτριες της Λάρισας, από τη Λάρισα και όλη την Ελλάδα, οι νέοι και οι νέες, ενώνουμε τη φωνή μας με τους φοιτητές των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αμερική, στην Ευρώπη, με τους λαούς όλου του κόσμου που ξεσηκώνονται ενάντια στη σφαγή στην Παλαιστίνη από το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ. Απαιτούμε να σταματήσει τώρα η γενοκτονία, να αποχωρήσουν οι Ισραηλινές δυνάμεις κατοχής, να αναγνωριστεί ανεξάρτητο Παλαιστινιακό κράτος. Στη μαρτυρική Γάζα των 40.000 δολοφονημένων και των 20.000 παιδιών που δεν πρόλαβαν να μεγαλώσουν, στη Ράφα του 1,5 εκατομμύριο εγκλωβισμένων αμάχων, χτυπάει καρδιά όλου του κόσμου. Η ιστορία έχει μια σωστή πλευρά με την Παλαιστίνη ως ηλευθερία. Η ιστορία έχει μια σωστή πλευρά με την Παλαιστίνη ως ηλευθερία. Όταν μπροστά στα μάτια μας εξελίσσεται μια γενοκτονία στον 21ο αιώνα, δεν έχουμε δικαίωμα να σιωπήσουμε. Δεν έχουμε δικαίωμα να μείνουμε αδρανείς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν τα χέρια τους βαμμένα με το αίμα αθώων παιδιών. Αυτοί στηρίζουν οικονομικά, πολιτικά και στρατιωτικά το κατοχικό κράτος του Ισραήλ, το χρηματοδοτούν, τους στέλνουν βόμβες και όπλα. Πρώτα λοιπόν οπλίζουν το χέρι του φωνιά και μετά καλούν δήθεν σε αυτοσυγκράτηση. Είναι υποκριτές και φωνιάδες κατά συρροή. Όμως οι λαοί τους έχουν πάρει χαμπάρι. Γι' αυτό προσπαθούν να τους φημώσουν, συκοφαντούν και καταστέλνουν άγρια όποιον αντιδρά. Ακόμα και στη Eurovision απαγόρευσαν τη σημαία της Παλαιστίνης. Αυτούς τους εγκληματίες πολέμου η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ και τα άλλα κόμματα τους παρουσιάζουν ως συμμάχους και περιστέρια της ειρήνης. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι συνένοχη, αφού ακόμα και τώρα στηρίζει το κράτος δολοφόνου του Ισραήλ, μπλέκει τη χώρα μας βαθιά σε δύο πολέμους, στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, για τα συμφέροντα της αστικής τάξης της χώρας μας. 78 δισεκατομμύρια δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο καθεστώς Ζελένσκι για το μακελιό στην Ουκρανία. Εδώ στη Λάρισα, σύντροφοι και φίλοι, εδρεύει το στρατηγείο που διοικεί την ναυτική αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το όνομα Ασπίδες στην Ερυθρά Θάλασσα ενάντια στους Χούθη.